Ψωνίσατε τα Χριστούγεννα? Θα ψωνίσουμε σε λίγο καιρό. Θα μας πείτε μια ευχή. Αυτό ακριβώς. Κάνουμε έρευνα και θα ψωνίσουμε γρήγορα. Πώς βλέπετε και τα έξοδα που αυξάνονται πρώτα με τον χρόνο και λόγω των μέτρων? Αυξημένα είναι όλα λόγω της κρίσης, αλλά πιστεύω ότι άμα υπάρχει υγεία, όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μια ευχή για τις γιορτές. Καλές γιορτές να έχουμε, με υγεία και αισιοδοξία πάνω απ' όλα. Χρόνια πολλά. Πώς βλέπετε τις φετινές αγορές, τα Χριστούγεννα, ψωνίσατε? Ψώνισα τα αναγκαία, τα απολύτως αναγκαία, έτσι όπως έχει έλθει η κατάσταση. Περισσότερο από τα αναγκαία δεν μπορεί να ψωνίσεις. Είναι μειωμένο το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος, λόγω και του ΕΕ. Κοιτάξτε, είναι πολύ πολύ υποχρεώσιμο. Όταν οι συντάξεις και οι μισθοί έχουν κατέβει πολύ κάτω από το 50% και όταν οι υποχρεώσεις είναι τόσο πολλές, για έμφυα, για εφορίες, για αυτοκίνητα, για το ένα, για τ' άλλο, ας πούμε, καταλαβαίνετε ότι από κάπου θα κόψεις για να πληρώσεις αυτές τις υποχρεώσεις, οι οποίες είναι αναγκαίες, δεν μπορείς να τις αποφύγεις αυτές. Θεωρείτε ότι φέτος οι γιορτές είναι χειρότερες από άλλες χρονιές? Κοιτάξτε, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, κάθε χρονιά, ας πούμε, είναι χειρότερα από την άλλη. Και επομένως, δεν μπορεί να πεις ότι βλέπεις κάτι το καλύτερο. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες δεν έχουν ούτε το απολύτως αναγκαία. Θα μας καταδώσετε και μια ευχή? Εγώ εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα σε όλους και το νέο έτος να είναι χαρούμενο, παραγωγικό, ελπιδοφόρο και ευτυχισμένο και να φέρει και μια καλύτερη προοπτική για την Ελλάδα. Έτος αυξημένα τα έξοδα. Σίγουρα είναι αυξημένα τα έξοδα. Εντάξει. Πιστεύουμε όμως ότι θα σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Κάνατε αγορές? Ετοιμαζόμαστε. Είμαστε στο ψάξιμο ακόμη. Κάνετε έρευνα αγοράς? Έρευνα πρώτα, ναι, φυσικά. Μία ευχή θα μας δώσετε? Καλές γιορτές σε όλους. Να είστε καλά. Κάνατε αγορές? Αγορές. Δυστυχώς είμαι θα φτωχή και δεν με κάνω. Να πούμε την αλήθεια. Υπάρχουν λεφτά. Όχι, εγώ έφανε δύο λεσοκόντρο. Θεωρείτε ότι χρόνο με το χρόνο χειροτερεύει η κατάσταση? Αμφιβάλλω. Δεν πρόκειται. Έκαναν νωρίτερα. Αν χειροτερεύει η κατάσταση? Η κατάσταση βεβαίως θα χειροτερεύσει. Θα είναι περιορισμένο φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι λόγω και των υποχρεώσεων των αυξημένων? Ορισμένα θα είναι. Ορισμένα θα είναι. Τα άλλα που δεν έχουμε. Εσείς τηλεόρες που βλέπουμε στην Αμερική. Θέλετε να μας πείτε μια ευχή για το νέο έτος, για τον κόσμο? Εύχομαι χρόνια πολλά, όλα να είναι εντάξει, να μην έχουμε χτυπήματα. Χτυπήματα καταλαβαίνετε τώρα τι εννοούμε. Τι εννοούμε. Να είναι καλά ο κόσμος, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν και άλλα πολλά τα οποία δεν τα βλέπει ο κόσμος. Δεν τα βλέπει. Υποφερτά ακόμα. Κάνατε αγορές? Όχι, μόνο βλέπουμε. Οι γυναίκες είναι για μένα. Η κατάσταση είναι καλύτερη από πέρσι? Όχι, βέβαια. Θα μας δώσετε και μια τελευταία ευχή? Να είστε καλά, παιδιά. Καλή χρονιά να έχει. Υγεία πάνω απ' όλα και αισιοδοξία όσο μπορούμε. Οι γιορτές είναι μειωμένε. Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα είναι μειωμένο λόγω των αυξημένων. Λογικό είναι, βέβαια θα υπάρχει μειωμένο τραπέζι. Έχετε κάνει τις αγορές σας, κάνατε έρευνα, να δείτε τις κυρίως τιμές? Κυρίως έρευνα. Πώς βλέπετε τα έξοδα λόγω του έμφυα, των τελειών? Είναι πολύ φορτωμένος αυτός ο μήνας, πάρα πολύ φορτωμένος. Όχι βέβαια ότι οι άλλοι πηγαίναν λιγότερο, αλλά τώρα είναι ειδικά και με τα τέλη κυκλοφορίες. Είναι σίγουρα πιο φορτωμένος ο μήνας. Σε σχέση με άλλες χρονιές, οι γιορτές φέτος πώς είναι? Πιο καταθλιπτικές. Μία ευχή. Του χρόνου καλύτερα. Μια πολλά σε όλο τον κόσμο, με υγεία και πάντοτε να είμαστε καλά. Όλοι με υγεία, τίποτα άλλο. Πώς βλέπετε? Και όλα θα διορθωθούν. Σιγά σιγά. Λόγω των εξόδων. Ωραία, ωραία. Να είναι καλές και ευτυχισμένες. Ψωνίσατε για τα Χριστούγεννα, όχι, για το γιορτινό τραπέζι? Όχι ακόμη. Θα μας δώσετε μια ευχή? Να είστε καλά και όλος ο κόσμος να έχει υγεία. Το κυριότερο υγεία. Τις γιορτές λόγω των αυξημένων εξόδων? Όπως κάθε χρόνο νομίζω. Όμορφα είναι, στολισμένα.
Αυτό που μου είπε κάποιος που ήρθε από τη Σπάρτη, ας πούμε, στη Σπάρτη δεν στολίζουν καν δέντρο στην πόλη. Εδώ έρχονται οι Σπαρτιάτες στην πόλη, αυτό έχω να πω. Βέβαια, θα έλεγα του κύριου Δήμαρχου, πέρα από την Τρίπολη υπάρχουν και τα χωριά, υπάρχουν και οι λακκούβες, υπάρχουν και άλλα προβλήματα στην πόλη, τα σκουπίδια κτλ. Εύχομαι καλές γιορτές σε όλους και υγεία και ό,τι επιθυμείτε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Πώς βλέπετε φέτος τις γιορτές λόγω και των αυξημένων εξόδων, την κατάσταση που επικρατεί? Καλά τις βλέπουμε, αλλά θα μπορούσαμε να είμαστε και πιο καλύτερα. Λόγω της κρίσης που υπάρχει, ο κόσμος νιώθω ότι είναι πολύ πιεσμένος. Κάνατε αγορές, πώς βλέπετε την αγορές? Δεν κάναμε ακόμα, αλλά θα κάνουμε, κάτι θα κάνουμε. Περιορισμένα λόγω και των εξόδων, σίγουρα, υπάρχει. Σίγουρα. Ωραία, να μας κάνετε και μια ευχή. Χρόνια πολλά σε όλους και αισιοδοξία και χαμόγελο. Καλή χρονιά να έχουμε, με υγεία, αυτό. Πώς βλέπετε φέτος τις γιορτές λόγω και των εξόδων? Δεν πάει φέτος, δεν έχει λεφτά, δεν ψωνίζουμε πολλά πράγματα, τα απαραίτητα, τίποτα άλλο. Δεν ψώνησα. Και ούτε πρόκειται να ψωνίσω. Λόγω της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί, είναι περιορισμένα τα πράγματα φέτος? Εντάξει, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει γενικά αυτοσυγκράτηση στον κόσμο και επειδή και τα χρήματα είναι περιορισμένα αυτά τα οποία μπορούν να βγάλουν, θεωρώ ότι γενικά η αγορά θα έχει πρόβλημα. Δηλαδή θα αναρωθούν στα απολύτως απαραίτητα. Τρόφιμα και σε αυτά. Θα μας κάνει. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές. Υγεία σε όλους. Πώς τα βλέπετε τα φετινά Χριστούγεννα? Μια χαρά είναι τα φετινά Χριστούγεννα, εντάξει, καλά πάμε. Ψωνίσατε? Ψωνίσαμε τώρα για τα Χριστούγεννα ό,τι μπορούμε. Πώς τη βλέπετε την αγορά? Είναι η καλύτερα αγορά, από πέρσι? Πιστεύω είναι καλύτερα, ναι. Μια ευχή για το τέλος? Μια ευχή να πάνε όλα καλά, όλοι οι νεαροί, όλοι να βρούνε δουλειές. Αυτά, τι να σας πω. Πώς σας φαίνονται φέτος οι γιορτές λόγω των αυξημένων εξόδων, περιορισμένων τέτοιων? Το ίδιο, ωραία, πολύ ωραία. Παρόλο που. Λόγω του έμφυα και των εξόδων θα είναι περιορισμένο το. Στις μεγάλες γιορτές τα ξεπερνάμε όλα αυτά. Και έτσι πρέπει για να είμαστε αισιόδοξοι. Γιατί άμα θα το βάλουμε κάτω, θα φύγαμε. Τι εύχεστε για τις γιορτές και για τον καινούργιο χρόνο? Πρώτα υγεία. Όλα τα άλλα είναι μετά. Οι Κινέζοι έχουν την υγεία το ένα και μετά κάνα πενταριά μηδενικά. Άμα βγάλεις την υγεία είναι όλα μηδέν.